Σήμερα Σάββατο, 1 Μαΐου 2021. Λοιπόν, έχω ευχάριστα νέα αυτές τις μέρες. Ο τρίγραμμος βόας έκανε πιο γρήγορα όπως το περίμενα έκδηση και απάλληψε σχεδόν όλους τους τραυματισμούς από την κακή έκδηση προηγουμένως. Όλα τα ζώα γενικώς είναι καλά. Τα νέα των ζώων έχουν μπει στο βίντεο για τον τρίγραμμο που θα ανέβει μετά από αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο έχουμε πάλι να απαντήσουμε σε εχθρούς και μισητές του χόμπι των ερπετών. Εκείνο το διάστημα που είχε γίνει, εκείνο το περιστατικό με το δάγκωμα κόμπρα στο Μάρτιο, με αυτόν τον ανεύθυνο που δεν είχε ούτε καν τον ορό για το άκρος επικίνδυνο ζώο που κρατούσε και έπαθε ατύχημα και τελικά όλοι ασχολήθηκαν μαζί του, προσπάθησε κάποιος και καλά να εξηγήσει γιατί έγινε αυτό το ατύχημα, αλλά με λάθος τρόπο. Και έτσι, χωρίς να ξέρει, έγραψε ένα ηλίθιο, χαζό αρθράκι εναντίον του χόμπι των ερπετών. Λες και φταίει αυτό για αυτό το περιστατικό. Αρχικά δεν ήθελα καν να ασχοληθώ με αυτό το άρθρο, το θεώρησα αρκετά χαμηλής νοητικής προσπάθειας. Δεν ήταν κάτι το επικίνδυνο. Συνήθως όταν απαντάω σε άρθρα που είναι ενάντια μας, απαντάω σε άρθρα που έχουν να κάνουν με δικαιώματα των ζώων, ξέρετε, από τέτοιες οργανώσεις που δεν θέλουν να έχουμε ζώα στην αιχμαλωσία, vegan και τέτοια, που είναι πραγματικά επικίνδυνοι για το χόμπι. Αυτό το άρθρο δεν είχε κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο ή μπορεί να είχε ελάχιστο. Ήταν απλώς η απληροφόρητη άποψη ενός ανθρώπου που γκρίνιαζε και δεν χώνευε αυτά τα ζώα, τίποτα παραπάνω. Αλλά δεχόμουν πίεση συνεχώς από ένα συνδρομητή του καναλιού και με έλεγε: πες κάτι γι' αυτό, είναι απαράδεκτο, πες κάτι γι' αυτό. Λέω: θα το σκεφτώ. Και τελικά λέω: αφού είναι κάτι άσχημο και κακό, γιατί να μην πω. Αυτό το αρθράκι λοιπόν δημοσιεύτηκε σε διάφορα διαδικτυακά μέσα εκείνο το διάστημα. Μικρό, χαμηλής εμβέλειας, χαμηλής διανοητικής προσπάθειας, όπως είπα. Και έχει το ύφος γενικώς ενός άρθρου που θα μπορούσε να έχει γραφτεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 ή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πραγματικά τίποτα δεν άλλαξε στην Ελλάδα σε πολύ κόσμο από τότε. Και έως ένα σημείο το δικαιολογώ. Δεν υπάρχει έκθεση στο χόμπι των ερπετών στην Ελλάδα τόσο πολύ όπως σε άλλες χώρες. Ο μέσος άνθρωπος, άμα δεν ψάξει δηλαδή γι' αυτό και δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα ζώα, δεν θα το βρει κατά τύχη. Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν πιο πολλές εκθέσεις ερπετών και ζωολογικού τύπου εκθέσεις, αλλά και εμπορικές που μαζεύονται εκτροφείς και δείχνουν τα ζώα τους και μπορούν να πουλήσουν από εκεί, που εδώ δεν έχουμε τέτοια, γιατί δεν έχουμε και εκτροφείς επίσημους. Έχουμε μόνο χομπίστες. Ξέρετε, λένε λίγοι είμαστε γιατί να κάνουμε κάποια φανερή προσπάθεια, πιο πολλές σχέσεις έχουμε με το εξωτερικό και έτσι. Δεν έχουμε τέτοιες εκθέσεις, δεν έχουμε herpetological societies, αυτές οι herpetologικές κοινότητες, όπως λέγονται σε άλλες χώρες. Έχουμε την ΕΛΕΡΠΕ, την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, που ασχολείται όμως πιο πολύ με τη διατήρηση των ερπετών στο φυσικό της ενδιαίτημα. Όχι τόσο με το χόμπι, αν και θεωρητικά μέσα στα καθήκοντά της είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι στην πράξη. Και επίσης δεν είναι και τόσο δραστήρια ομάδα, είναι πιο πολύ επιστημονικού χαρακτήρα και μικρή ομάδα τελικά. Δεν είναι και τόσο μεγάλη. Δεν έχουμε και φόρουμ όπως είχε παλιά, είχε κάποια φόρουμ που αυτοκτόνησαν λόγω κακής διαχείρισης. Ελλάδα είμαστε. Δεν έχουμε τέτοιες. Έχει ομάδες στο Facebook και ευτυχώς έχει και κάποια αναπτυγμένα καταστήματα πλέον που μπορεί να πληροφορηθεί ο κόσμος και λίγες εκθέσεις ερπετών σε πολύ λίγα μακρινά μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή, ο ένας από τη μια μεριά της χώρας, μάλλον μπορεί να μην έχει έκθεση που υπάρχει στην άλλη, μπορεί να μην έχει πρόσβαση εύκολα. Και έτσι λοιπόν. Από την άλλη όμως, όσο και λίγη πληροφόρηση να υπάρχει, άμα πας να γράψεις κάτι το οποίο θα το δείξεις στον κόσμο, καλό είναι να κάνεις την έρευνά σου πριν γράψεις. Είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Από ό,τι φάνηκε αυτός δεν την έκανε. Γιατί άμα την έκανε, δεν θέλει πλέον πολύ ψάξιμο για να μάθεις. Δεν είμαστε στην αρχή του χόμπι, δεν είναι κρυφές πληροφορίες. Έχει καταστήματα με διαδικτυακή παρουσία, έχει κανάλια στο YouTube όπως αυτό εδώ. Έχει ομάδες στο Facebook που μιλάνε και συναλλάσσονται τέτοια άτομα που ασχολούνται με τέτοια ζώα. Έχει υλικό, δεν είμαστε. Ναι, μπορεί να είμαστε πίσω σε σχέση με αντίστοιχου πληθυσμού χώρες της Ευρώπης και αλλού, ακόμα και σε σχέση με την Κύπρο είμαστε πιο πίσω, αλλά πάλι έχει, εντάξει, ορίμασε λίγο το χόμπι και εδώ. Αυτός έγραφε σαν να μην ξέρει. Δεν θέλω να σπαταλίζω πολύ χρόνο σε αυτό. Έλεγε βλακίες γενικώς. Τα στερεότυπα, τα κλισέ, αυτά τα κλασικά του ανθρώπου που δεν γνωρίζει για τα ερπετά και τους ανθρώπους που τα κρατάνε. Η νέα μόδα διατήρησης εξωτικών ζώων. Όχι, δεν είναι μόδα. Κάποιοι ίσως να έπαιρναν κάποια ζώα για μόδα, ένα διάστημα με τα χελωνάκια, ξέρετε, τις ιγκουάνες και αυτά, οι οποίοι δεν έχω πίστες όμως. Τα παίρνανε,
δεν ήξεραν να τα φροντίζουν, πεθαίνανε, συνέχιζαν τη ζωή τους. Είναι χόμπι κανονικό. Όπως χόμπι είναι τα ενηδρία που είναι αρκετά γνωστό στην Ελλάδα, που και πάλι δεν αφορά πάρα πολύ κόσμο, τουλάχιστον το σοβαρό εντατικό χόμπι των ενηδριών, αλλά πάλι το ξέρει ο κόσμος. Όπως χόμπι είναι τα πουλιά, αρκετά έντονο και αγαπητό στην Ελλάδα λόγω Οθωμανικού παρελθόντος, γιατί ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο στην Περσία και μετά πέρασε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και εδώ, για λόγους θρησκευτικούς κυρίως θα τους εξηγήσουμε άλλη φορά. Όπως είναι αυτά τα χόμπι, είναι και το χόμπι των ερπετών και των αρθροπόδων και των αραχνιδίων. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι λιγότερο μόνο και μόνο επειδή κάποιοι δεν χωνεύουν αυτά τα ζώα, δεν τα χωνεύουν επειδή δεν γνωρίζουν. Γι' αυτό. Και βέβαια δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να τα έχει σπίτι του να ασχοληθεί μαζί του άμα δεν τα θέλει. Αλλά τουλάχιστον ας είναι ευγενικός και ας είναι κοντά στην πραγματικότητα. Αυτός δεν ήταν ούτε ευγενικός ούτε κοντά στην πραγματικότητα. Και μετά έλεγε πώς ρώτησε ένα κατάστημα το οποίο δεν θα κατονομαστεί. Πιστεύω πως δεν ρώτησε κανένα κατάστημα και αν ρώτησε το κατάστημα αυτό δεν θα ήθελε καθόλου να παρουσιαστούν τα λόγια του με τον τρόπο που τα περιέγραψε αυτός. Και τα απέδωσε. Και έλεγε ότι συνήθως το παίρνουν αυτά τα ζώα άτομα μέχρι τα 30, νέοι για να εντυπωσιάσουν, βλακίες, στερεότυπα που ακούγαμε και το 2000 και παλιά. Βέβαια, όταν κάτι έρχεται σε μια χώρα και είναι καινούριο, απολύτως λογικό είναι να το πάρουν νεότερα άτομα και συνήθως νεότερα άτομα που είναι πιο ανοιχτά σε νέες ιδέες κλπ. Δεν είναι κάτι κακό αυτό. Ακόμα και αν φαίνεται κεντρικό για αρχή, εφόσον δεν βλάπτει κανέναν, δεν είναι κακό. Και δεν έχετε δικαίωμα να κρίνετε έτσι άσχημα και να προσβάλλετε. Αλλά αν ισχύει αυτό τελικά, που δεν ξέρω αν ισχύει, θα ισχύει στην αρχή. Πλέον αυτά τα νέα άτομα μεγάλωσαν, πολλά έχουν και τα παιδιά τους, συνεχίζουν το χόμπι τους. Πλέον και πολύ μικρότερα σε ηλικία άτομα ξεκινάνε το χόμπι και επειδή πλέον υπάρχουν σωστά καταστήματα με σωστή υποστήριξη, φροντίζουν σωστά τα ζώα τους και μπαίνουν καλά στο χόμπι, οποιοδήποτε θα μπορούσε να έχει ερπετά πλέον. Δεν είναι κάτι σπάνιο, σε πολλά μέρη της Ελλάδας πλέον έχουν, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, δεν είναι όπως ήταν στην αρχή. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, from all the walks of life, από όλους τους δρόμους της ζωής. Οπότε μη στερεοτυπείτε, φαίνεστε εσείς αμόρφωτοι και αγνοούντες. Και δεν τα παίρνουν βέβαια για να εντυπωσιάσουν. Εντάξει, τώρα μπορεί να υπήρχε κάποιος που να έχει πάρει κανένα πίθωνα παλιά, καμιά γκουάνα έτσι για μαγιά. Όπως κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα σκυλί για μαγιά. Ακόμα και ένα παιδάκι που θα μπορούσε να έχει ένα χάμστερ για να το δείχνει στους φίλους για μαγιά. Εντάξει, είναι η ανθρώπινη φύση. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Τα παίρνουμε επειδή αγαπάμε αυτά τα ζώα. Θέλουμε να τα φροντίζουμε, θέλουμε να τα έχουμε κοντά μας, να φτιάχνουμε ένα ωραίο περιβάλλον για αυτά, να τα παρατηρούμε. Είναι μοναδικά ζώα. Κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Το σέβομαι, αλλά τουλάχιστον να μην προσβάλλουν. Και έτσι λοιπόν. Και μετά έλεγε τι πουλάνε τα καταστήματα. Για φίδια έλεγε. Όχι, φίδια δεν σημαίνει κόμπρες. Δεν έχουν κόμπρες. Κόμπρα θα βρεις πολύ δύσκολα σε εκτροφή στο εξωτερικό. Ναι, γιατί υπάρχει και χόμπι δηλητηριώδων φιδιών. Είναι πολύ εξειδικευμένο, με πολύ πεπειραμένα άτομα. Υπάρχει, στην Ελλάδα σχεδόν δεν υπάρχει. Στα καταστήματα θα βρεις φιλικά, μικρόσωμα ως επιτοπλίστων ή διερπετών που εκτρέφονται στην αιχμαλωσία για πολύ καιρό, με πολλά μορφικά, χρωματικές παραλλαγές, τέτοια, καλαμποκόφιδα, βασιλικούς πίθωνες, τέτοια είδη. Δεν είναι κάτι απειλητικό αυτό το είδος. Λέει πουλάνε φίδια, λες και σημαίνει κάτι. Και πουλάνε λέει αλιγάτορες, που βέβαια αυτό δεν ισχύει. Αν και για να λέμε την αλήθεια, στην Νότια Ελλάδα το κλίμα είναι κατάλληλο. Κάποιος αν είχε λεφτά και χώρο θα μπορούσε να έχει έναν Αμερικάνικο αλιγάτορα, αλλά δεν υπάρχει. Αλιγάτορες μόνο έχω συναντήσει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και παλιά στο ερπετάριο της Έδεσας. Μία από τις λίγες εκθέσεις ερπετών που αναφέρω πριν ότι υπάρχουν. Και τώρα εκείνο νομίζω τους μετέφερε αλλού. Έχει καϊμάν τώρα που είναι πιο μικρά κροκοδίλια. Κάποιοι πουλούσαν καϊμάν παλιά. Μικρότερα κροκοδίλια στην οικογένεια του αλιγάτορα, αλλά δεν είναι αλιγάτορες. Δεν έχουν φάει κάποιον. Αν και πάλι είναι επικίνδυνα, μπορούν να δαγκώσουν και έτσι. Είναι για άτομα με πείρα, με χώρο, με λεφτά, δεν είναι. Γι' αυτό και δεν προχώρησαν. Μπορεί να πουλούσαν λίγα μικρά, γιατί ήταν φτηνά ένα διάστημα από τις φάρμες κροκοδιλίων της Λατινικής Αμερικής. Αλλά δεν υπήρχε, δεν προχώρησε, δεν ήταν κάτι που έπαιρνε ο κόσμος. Απλώς, μάλλον τα πουλούσαν σε υψηλού προφίλ καταστήματα στην Αθήνα και τα βλέπει ο κόσμος. Δεν μπορείς να βρεις τέτοια ζώα εύκολα στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα. Ή για ταραντούλες που έλεγε, πραγματικά γελίο, χωρίς να ξέρει, έβριζε τα αραχνοειδή και τα δαιμονοποιούσε. Ταραντούλα, επειδή έχει χρησιμοποιηθεί ως φόβητρο και ως παιχνιδάκι για να τρομάζει ο κόσμος σε ταινίες, δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνη.
Περισσότερες έχουν αρκετά σε ένα ζηλητήριο, κάποιες έχουν λίγο πιο ισχυρό, αλλά κανένας δεν έχει πεθάνει επιβεβαιωμένα από ταραντούλα. Όσο ισχυρή και να είναι. Και στο χόμπι απολύτως κανένας δεν έχει πάθει τίποτα από ταραντούλα. Τίποτα μόνιμο εννοώ. Οι ταραντούλες είναι ήσυχα ζώα που αποτραβιούνται στις τρύπες τους. Είναι ζώα χαμηλών απαιτήσεων. Ζουν σε μια τρύπα για όλη τη ζωή, οπότε είναι εύκολο να τα κρατήσεις. Πολύ όμορφα ζώα. Δεν θέλουν κάτι. Τώρα, για να σε δαγκώσουν, πρέπει να βάλεις το δάχτυλο μπροστά, να το κουνήσεις, να τον μπερδέψουν με τροφή, να την πειράξεις. Είναι ζώα που περιορίζονται εύκολα και είναι ζώα παρατήρησης. Δεν είναι ζώα που το βγάζεις για να το χαϊδέψεις. Έτσι κι αλλιώς. Άρα δεν υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να σε δαγκώσει. Δεν είναι σαν τα θηλαστικά, κάποια θηλαστικά μπορείς να τα βγάλεις και έτσι, ούτε και σαν κάποια αρπετά που μπορείς επίσης να τα βγάλεις. Είναι ζώα παρατήρησης. Είναι σαν να έχεις έναν ιδρύο στεριάς. Οπότε σταματήστε τις υπερβολές. Και χρησιμοποιούσε μάλιστα, είχε το θράσος να χρησιμοποιήσει επιστημονικές ονομασίες από κάποιες ταραντούλες και έδινε και κάποιες τιμές ενδεικτικές κλπ. Το οποίο το θεωρώ προσωπικά προσβλητικό για το ίδιο το ζώο. Είναι σαν να γράφουν το ονοματεπώνυμό σας σε ένα χαρτί υγείας κάποιοι που δεν σας θέλουν και να το χρησιμοποιούν μετά αυτό το χαρτί υγείας. Το ίδιο πράγμα είναι το να γράφετε επιστημονική ονομασία ζώου σε ένα τέτοιο δυσφημιστικό άρθρο. Γενικώς λοιπόν το άρθρο ήταν όλο ανακρίβειες, ήταν απέσιο, αλλά καλά έκανα τελικά που απάντησα σε αυτό. Λοιπόν, συμβουλή που σας δίνω είναι να απαντάτε σε κάθε δυσφημιστική προσπάθεια εναντίον μας. Γιατί πολλοί κόσμος έχει την εντύπωση ότι το χόμπι των ερπετών, των αραχνιδίων κλπ. Είναι κάτι άγνωστο στην Ελλάδα και ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να προσβάλλει όπως θέλει χωρίς να το ακούσει κανείς. Αλλά δεν είναι έτσι πλέον τα πράγματα, παντού είμαστε. Και διαδικτυακά και προσωπικά να απαντάτε, δεν χρειάζεται πολύ άγρια. Μην νομίζουν ότι είμαστε τίποτα φανατικοί, θέλουμε να κάνουμε κακό και έτσι. Πιο ήρεμα, αλλά τουλάχιστον ναι. Να λέμε την αλήθεια και αν κάποιος είναι πολύ υπερβολικός, ναι, πιστεύω ότι και λίγα λόγια παραπάνω δεν βλάπτουν. Έτσι λοιπόν. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Ευτυχώς είπαμε ήταν ένα μικρής εμβέλειας ασήμαντο κομμάτι κειμένου. Δεν ήταν κάτι σημαντικό αυτό. Να προσέχετε, να απαντάτε. Μην τους αφήνετε να λένε ό,τι θέλουν. Και γεια σας.